ορίζεται αφορά τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, αφορά το 2014. Παρουσιάζει λοιπόν μια ζημία της τάξης των 748.000 ευρώ ο ισολογισμός απολογισμός του 2014 και αυτό οφείλεται κυρίως στη δαπάνη που έχουμε όσον αφορά τη ΔΕΗ. Δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 91% η δαπάνη που αφορά τις παροχές τρίτων, έτσι ονομάζεται. Έχει φτάσει το ύψος της στα 4.186.000 στο σύνολο και είναι αυξημένη κατά 2 εκατομμύρια περίπου. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν της ΔΕΗ οφείλεται στη χρήση των γεωτρήσεων. Είναι το γνωστό πρόβλημα της αράδεισης που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Αυτό όσον αφορά τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Η παρουσία του εργοτού λογιστή, ο οποίος έλεγξε τις καταστάσεις και έκανε αναλυτικά την παρουσίαση της έκθεσής του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις, θεωρώ ότι δόθηκαν επαρκέστατες απαντήσεις, προέκυψε και μία ένταση, αδικαιολόγητη κατά την άποψή μου και προχωρούμε. Όπως ανέφερε ο Ορκωτός, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στην εισπράξη των εισόδων. Ήδη γίνεται προσπάθεια, τουλάχιστον για το διάστημα του 2015, γιατί έχει ένα δεδομένο για το 2014, τουλάχιστον για το 2015, όπως κινείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού πλέον του 2014 και θα το δούμε τον επόμενο χρονόμενο στον ισολογισμό-απολογισμό του 2015, τα έσοδα πηγαίνουν σαφώς καλύτερα. Φροντίζουμε να βεβαιώνει η υπηρεσία τις οφειλές των πολιτών προς το Δήμο. Ήδη έχουν βεβαιωθεί γύρω στο 1,5 εκατομμύριο οφειλές σε σχέση με τα 650.000 που ήταν προϋπολογισμένα, δηλαδή περίπου 900.000 περισσότερα χρήματα. Και από αυτά έχουν εισπραχθεί 950.000 περίπου. Δηλαδή έχει εισπραχθεί το 150% για το 2015 πάντα μιλάμε, σε σχέση με τα προϋπολογιστήματα του 2015. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην επόμενη χρήση. Θα τα δούμε δηλαδή το φθινόπωρο του 2016. Σε γενικές γραμμές αυτά έχουν να κάνουν με τον ισολογισμό απολογισμό. Θέμα λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση και μονοθεματική η έγκριση του απολογισμού ισολογισμού του Δήμου Στίας χρήση του 2014. Ξεκίνησε λοιπόν η συνεδρίαση με αναφορά από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου πάνω ακριβώς στον ισολογισμό με κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε η υπηρεσία και τα οποία συζητήθηκαν. Επίσης, ο κύριος Ζαβίτσας, ο ορκωτός λογιστής, ανέλαβε να διερευνήσει και να διευκρινίσει κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν απορίες των Δημοτικών Συμβούλων. Ξεκίνησε λοιπόν η συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πήραν το λόγο της αντιπολίτευσης, τοποθετήθηκαν πάνω σε απορίες και προβληματισμούς και μετά από αρκετό διάλογο πήρε και ο Δήμαρχος το λόγο, ο οποίος και αυτός απάντησε σε κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν φτάνοντας στο κλείσιμο του θέματος, ο κύριος Πλακαντονάκης της αντιπολίτευσης έβαλε ένα θέμα προσωπικό. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώντας ότι είχε πάρει το λόγο πάρα πολλές φορές και ότι είχε φτάσει στο τέλος της συνεδρίασης, δεν έδωσε το λόγο, με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να θεωρήσει ότι αδικείται και επομένως και αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Από εκεί και πέρα μετά έγινε ψηφοφορία, όπου κατά πλειοψηφία, με ανοιχτή ψήφο της κυρίας Καράμπελα, ψηφίστηκε ο ισολογισμός απολογισμός του Δήμου. Λοιπόν, ό,τι θέλετε κάντε, ό,τι νομίζετε. Λοιπόν.